Κύριε Υπουργέ, οφείλω να ομολογήσω ότι από τις απαντήσεις που παίρνουμε συνήθως σε γραπτές ερωτήσεις που μετατρέπονται σε προφορικές, η δική σας ήταν εξαιρετικά εμπεριστατωμένη. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση, εκτός και αν δεν έχετε ειδοποιηθεί τι σημαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί κάτω στο κέντρο, στη Γλυφάδα, έχει πάει χθες ο εισαγγελέας και σήμερα έχει μαζευτεί κόσμος και εργαζόμενοι, γιατί μπορεί να πάρει με τα περιπολικά και τους αστυνομικούς για να βγάλουν τους χρονίους πάσχοντες από το κτίριο. Και μόνο το λέει κανένας αυτό εδώ. Όταν είναι χρονίως πάσχοντες και ανάπηροι άνθρωποι, αν φανταστεί κάποιος ότι μπορεί βιαίως με τα συμφέροντα, τα νόμιμα του εργοδότη, ο οποίος, του ιδιοκτήτη, του ακινήτου, ο οποίος έχει βγάλει αυτό που έχει βγάλει. Καταρχήν, το πρόβλημα στη Γλυφάδα δεν είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο πρόβλημα. Έχει προκύψει εδώ και χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια, δε, με αλλεπάλληλα λάθη και της διοίκησης του κέντρου και με αλλεπάλληλα λάθη, δεν έχει αντιμετωπιστεί. Το κτίριο ανήκει σε έναν ιδιώτη. Εγώ προσπάθησα να σας ρωτήσω και θέλω σήμερα να μου απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, αυτό το κέντρο ήταν εξ ορισμού ακατάλληλο για να υπάρχει. Ήταν ακατάλληλο. Ένα ιδιωτικό κτίριο 4 ορόφων, τώρα θέλει να γίνει ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι θέλει να το κάνουν, είναι για ό,τι άλλο θέλετε. Για γραφεία, για τούτο, για εκείνα, για τα άλλα. Για οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν για να φιλοξενεί ανθρώπους χρονίως πάσχοντες με κινητικά, με πληθώρα προβλημάτων που σας είναι ορατά. Συν συγγενείς, όποτε υπάρχουν και αν υπάρχουν, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν κυριολεκτικά τίποτε άλλο για να σταθούν εκτός από αυτά τα κέντρα. Το δεύτερο, μου απαντήσατε μέσα στο βασικά χρόνιο πρόβλημα μιας χρονίως πάσχουσας κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα αυτού του επίπεδου. Μου λέτε έκλεισε, σας λέω έκλεισε. Μου λέτε για το καλό των ασθενών, το κέντρο των αυτιστικών, το άλλο το κέντρο αποκατάσταση στο Χαϊδάρι και παντού. Ξέρει κανένας να μας πει πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Σε ποια δομές πήγανε, πού πήγανε. Και εκείνο που θέλω πιο πολύ απ' όλα να ακούσω και κλείνω τον πρώτο γύρο της παρέμβασής μου, είναι θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πάνε σε δομές προσωρινά μέχρι να βρείτε κάτι καλύτερο. Εγώ να μην αμφισβητήσω την πρόθεση. Δεν μου λέτε σε αυτές τις δομές που θα πάνε έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των υπαρχόντων εκεί. Εκκρεμούν, μόνοι σας το λέτε και στην απάντηση και το αποδέχεστε, εκατοντάδες αιτήσεις, έτσι. Ήδη αυτοί που είναι στις δομές που τους στέλνετε είναι τυγκαρισμένες οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν τα βγάζουν πέρα, ούτε αναλογικά, ούτε ουσιαστικά. Επομένως, δεν είναι μόνο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Είναι και αν αυτή η προσωρινότητα επιβαρύνει μια ήδη αρρωστημένη κατάσταση, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποιον, είστε με στα νιάτα. Εγώ είμαι μεγαλύτερη από εσάς. Τίποτα δεν αποκλείει αύριο το πρωί. Λυπάμαι που το λέω και για τις δυο μας. Και για όλους όσοι είναι εδώ μέσα, να βρεθούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μην έχουμε που την κεφαλή κλείνει.